κρατώντας πανού διαμαρτυρίας και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα, παραγωγή από περίπου 40 μπλόκα διαφόρων περιοχών της χώρας, μεταξύ αυτών και από την Κρήτη, που πρόσκυνται στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, πραγματοποίησαν πορεία στη Βουλή. Οι περίπου 2.000 αγρότες παρέμειναν στο Σύνταγμα για περίπου μια μισή ώρα, ενώ αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη Βουλή. Ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και έχει μεγάλη επιτυχία παρά την εισαλέα επίθεση και την υπονόμευση από την κυβέρνηση, από τους μεγαλαγρότες και από αυτούς που συμφωνούν με αυτή την πολιτική, αλλά περιμένουν την αξιολόγηση για να έρθουν στις 8 του μήνα να κάνουν συναλλητήριο. Δηλαδή ζητούν την άδεια από αυτούς που μας θάβουν για να μας θάψουν. Είναι σίγουρο ότι κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά και όμως μας πετάνε έξω από το αγροτικό ζήτημα, γιατί εμείς δεν εκφράζουμε, λέει, κύρια τους αγρότες. Τους εκφράζουν όμως επιχειρηματίες, αμπελώνες ΑΕ, ελαιώνες ΑΕ, χτήματάδε, και αυτοί για αυτούς είναι αγρότες. Οι αγρότες προχώρησαν και σε μια συγκινητική κίνηση. Είχαν φέρει μαζί τους ένα φορτηγό γεμάτο 1,5 τόνο λάχανα και ενώ αρχικά είχαν σκοπό να τα πετάξουν μπροστά στη Βουλή, άλλαξαν γνώμη και τα μοίρασαν στον κόσμο. Το Πανελλαδικό Αγροτικό Συλλαλητήριο είχε ξεκινήσει νωρίτερα από την πλατεία Βάφη. Οι αγρότες της Κρήτης έφτασαν πρώτοι μπροστά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν συναδελφοί τους από όλη τη χώρα. Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών είναι η κατάργηση των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ακατάσχετο λογαριασμό στο ύψος των 15.000 ευρώ, αφορολόγητο πετρέλαιο, κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και διαγραφή των τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου στο ποσοστό 30% και επαγγελματικά δάνεια έως 200.000 ευρώ. Το θέμα είναι για μας ότι είμαστε υποδιωγμών και ήρθαμε εδώ πέρα, όχι μόνο να διεκδικήσουμε, και για να μάθει ο κόσμος για τα επόμενα που μας ερχόνται. Το παρόν στο συλλαλητήριο έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενωμένοι μπορούμε να τους νικήσουμε. Οι αγρότες τελικά θα είναι νικητές. Ο ελληνικός λαός τελικά θα είναι ο νικητής. Η παραγωγή τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.